Του αδελφοί, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 978 από το Ιώτα Σίγμα Ταφ κεφάλαιο Πράξεις των Αποστόλων και 4 εδάφιο. Σελίδες 978, 16 κεφάλαιο Ιώτα Σίγμα Ταφ, 4 εδάφιο. Ως δε διήρχοντο τας πόλης, παρέδιδον εις αυτούς διαταγάς να φυλάτωσιν τα δόγματα, τα εγκεκριμένα υπό των Αποστόλων και των Πρεσβυτέρων των εν Ιερουσαλήμ. Εμέ λοιπόν εκκλησία εστερεούντο εις την πίστην και υφξάνοντο των αριθμών καθημέραν, διελθώντας δεν τη Φρυγίαν και τη γη της Καλατείας, επειδή υποδίστησαν υπό του Αγίου Πνεύματος να κηρύξωσι των λόγων εν τη Ασία, ήλθον κατά τη Μυσίαν και δοκίμαζον να υπάγωσι προς τη Βυθινίαν, πλην δεν αφήκεν αυτούς το Πνεύμα, περάσαντες δε τη Μυσίαν, κατέβησαν στην Τροάδα. Και όραμα εφάνει διανυκτός εις τον Παύλον, ανήτηρης Μακεδόν, ίστατο παρακαλών αυτών και λέγον διάβα εις Μακεδονίαν και βοήθησον ημάς. Και ως είδε το όραμα, ευθύς εζητήσαμε να υπάγομεν στη Μακεδονία, συμπεραίνοντες ότι ο Κύριος προσκαλεί ημάς για να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο προς αυτούς. Αποπλεύσαντες λοιπόν από τις Τροάδος, επεράσαμε κατευθείαν εις Αμοθράκην και την ακόλουθον ημέραν εις Νεάπολην και εκείθεν εις Φιλίππους, ήτης είναι πρώτη πόλης του μέρους εκείνου της Μακεδονίας, απικία ρωμαϊκή και διετρίβομεν την πόλη ταύτη ημέρα στινάς. Και τη μέρα του Σαββάτου εξήλθομεν έξω της πόλεως πλησίον του ποταμού, όπου εσυνηθίζεται να γίνεται προσευχή, και καθίσαντες ελαλούμεν προς τας εκεί συνελθούσας γυναίκας. Και γίνει της Λυδία το όνομα, πολίτρια Πορφύρας, εκ πόλεως θυατήρων σεβωμένη των Θεών οίκουε, της οποίας ο Κύριος δίνηξε την καρδίαν για να προσέχει στα λαλούμενα υπό του Παύλου. Αφού δε βαφτίστη αυτή και ο οίκος αυτής, παρεκάλεσε λέγουσα, εάν με εκρίνατε ότι είμαι πιστή εις τον Κύριον, εισέλθετε εις τον οίκον μου και μείνατε και μας εβίασεν. Ενώ δε πορευόμεθα εις την προσευχή, απήντησεν ημάς δούλη της έχουσα πνεύμα πίθωνος, ή της έδιδε πολύν κέρδος εις τους κυρίους αυτής μαντευωμένη. Αυτοί ακολουθήσασαν τον Παύλο και μας έκραζε λέγουσα, ούτε οι άνθρωποι είναι δούλοι του Θεού του υψίστου ή την εσκυρή του προς ημάς οδόν σωτηρίας. Τούτο δε έκαμνεν επί πολλάς ημέρας. Βαρυνθείς δε ο Παύλος και στραφείς, είπε προς το Πνεύμα, προστάζω σε εν το ονόματι του Ιησού Χριστού να εξέλθεις από αυτής. Και εξήλθεν την αυτήν ώραν. Ειδώντας δε οι κύριοι αυτοίς ότι εξήλθεν η ελπής του κέρδους αυτών, πιάσαντες τον Παύλον και τον Σίλαν, έσυραν στην αγοράν προς τους άρχοντας και φέροντες αυτούς προς τους στρατηγούς είπων, ούτε οι άνθρωποι εκταράτωσιν την πόλη ημών Ιουδαίοι όντες και διδάσκουσιν έθιμα τα οποία δεν εις ημάς συγκεχωρημένο να παραδεχόμεθα μηδέν απράτωμεν Ρωμαίοι όντες. Και συνεφόρμησεν ο όχλος κατά αυτόν και οι στρατηγοί διασχίσονται σε αυτόν τα ημάτια προσέτατον να ραβδίζω συν αυτούς. Και αφού έδωκαν σε αυτούς πολλούς ραβδισμούς, έβαλον εις φυλακή, παραγγείλατες στο δεσμοφύλακα να φυλάτει αυτούς ασφαλώς, ως της λαβών τη αυτήν παραγγελίαν έλαβεν αυτούς εις την εσωτέραν φυλακή και συνέκλεισε τους πόδας αυτών εις το ξύλο. Κατά δε το μεσονύχτιον, ο Παύλος και ο Σίλας προσευχόμενοι ύμνουν το Θεόν και κροάζοντα αυτούς οι δέσμοι και εξέφνης έγινε σεισμός μέγας, ώστε εσαλεύθησαν τα θεμέλια του δεσμοτηρίου και παρευθύ συνήθισαν πάσε οι θύρε και λύθησαν πάντων τα δεσμά. Εξυπνήσας δε ο δεσμοφύλαξ και ειδών ανεωγμένα στα στήρα της φυλακής, έσυρεν μάχεραν και έμελε να θανατώσει αυτό νομίζον ότι έφυγον οι δέσμοι. Πλην ο Παύλος έκραξε με τα φωνής μεγάλης λέγον, μην πράξεις μηδέν κακόν εις αυτόν, διότι πάντες είμαι θα εδώ.
Ζητήσας δε φώτα, εις επίδησε και έντρομος γενόμενος, έπεσεν έμπροσθεν του Παύλου και του Σίλα. Και εκβαλών αυτούς έξω, είπε, Κύριοι, τι πρέπει να κάνω για να σωθώ? Ιδέ είπον, πίστευσον εις τον Κύριον Ιησού Χριστόν, και θέλει σωθεί εσύ και ο οίκος σου. Και λάλησον προς αυτόν το λόγο του Κυρίου και προς πάντας τους εν τη οικία αυτού. Και παραβολβών αυτούς, εν εκείνη τη ώρα της νυχτός έλουσε τα σπληγάς αυτών και βαφτίστη αυτός και πάντες οι αυτού. Και αναβιβάσας αυτούς εις τον οίκον αυτού, παρέθηκεν τράπεζαν και εφράνθη πανική πιστεύσας εις τον Θεόν. Αμήν. Λυθία και δεσμοφύλακας. Δύο άνθρωποι με καθαρή καρδιά, με ειλικρίνεια. Η μεν Ιουδαία γυναίκα, στην οποία ο Θεός έβαλε στην καρδιά να πηγαίνει να προσεύχεται έξω από την πόλη για να μην ενοχλεί τους εθνικούς στο ποτάμι. Ο δε δεσμοφύλακας, ένας άνθρωπος με εξουσία στον κόσμο αυτό, που όμως η καρδιά του ήταν έτοιμη να δεχθεί τον Χριστό, πράγμα το οποίο κανείς δεν ήξερε. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ήταν ετοιμασμένα και τα πάντα για αυτούς τους δύο και για άλλους πολλούς στους Φιλίππους. Εκεί ο Θεός έχει ετοιμάσει την ευλογία για τον Παύλο, τον Σίλα και τον Τιμόθεο. Και εκείνο που έχει σημασία είναι να γνωρίζουμε πού ο Θεός έχει ετοιμασμένη την ευλογία, για να πάμε εκεί. Γιατί ο Θεός έχει προσδιορίσει τα οροθέσια των κατοικιών μας, αλλά έχει προσδιορίσει την οδόν την οποία πρέπει να περπατάμε, καθώς είναι γεγραμμένο. Εγώ θα σε συνετίζω για να καταλαβαίνεις το θέλημά μου. Εγώ θα σε οδηγώ, στην οδόν, θα σε διδάσκω να περπατάς στην οδόν που εγώ έχω ετοιμάσει για σένα. Εγώ θα σε συμβουλεύω και θα σου λύνω τις απορίες σου, και αν γίνονται όλα αυτά, εγώ θα σε προστατεύω. Τώρα, Παύλος, Σίλας και Τιμόθεος βγήκαν από την Αντιόχεια, τον τόπο όπου ο Θεός τους είχε προσδιορίσει να έχουν σαν έδρα τους για την αποστολή τους, και έχουν βάλει στην καρδιά τους κάτι που είναι πολύ όμορφο: να πάμε εδώ κοντά που δεν έχουμε ξαναπάει, να πάμε στην Ασία, να πάμε στη Βυθινία, να πάμε στη Μυσία. Και τι να κάνουμε εκεί? Να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο του Χριστού για να σωθούν οι άνθρωποι και να έλθουν σε επίγνωση της αληθείας, πράγμα το οποίο είναι το θέλημα του Χριστού για όλους τους ανθρώπους. Όμως το κρίσιμο σημείο δεν είναι τι νομίζει ο Παύλος, ο Σίλας και ο Τιμόθεος, γιατί εκείνο που έχει σημασία είναι πού έχει προετοιμάσει ο Θεός για αυτούς, αλλά και για τον κάθε έναν από εμάς, την ευλογία, για να πάμε να την πάρουμε. Όταν εξέβαλε ο Θεός το λαό Ισραήλ, δεν τον πήγε όπου ήθελε ο λαός, αλλά τον πήγε ο Θεός και τον οδήγησε στη γη την προσδιορισμένη και προκαθορισμένη από το Θεό, που για το λαό Ισραήλ ήταν γη ρέουσα γάλα και μέλι, η γη της ευλογίας, και μάλιστα προφητευμένη πριν από 500 χρόνια περίπου στον Αβραάμ. Δεν είναι λοιπόν στον άνθρωπο να οδηγείτε, να κυβερνάτε από τη γνώμη του και το τι του φαίνεται αυτού του ανθρώπου καλό,
για τους χριστιανούς πάντα μιλάμε, αλλά είναι να κυβερνάτε και να οδηγείτε ψάχνοντας να βρει τι είναι αυτό που ο Θεός έχει ετοιμάσει, προετοιμάσει. Γιατί ο Θεός έχει αγαθές βουλές για τον καθέναν και αγαθά σχέδια προετοιμασμένα προκαταβολής κόσμου για τον καθέναν. Για τον Ιωνάθαν είχε να είναι δεύτερος μετά τον Δαβίδ. Το χάσε. Την έχασε την ευκαιρία ο Ιωνάθαν. Γιατί ναι μεν ήταν ειλικρινής, ενώθηκε με τον Δαβίδ, αλλά δεν ενώθηκε με τον Θεό. Δεν ήταν ποτέ ο Θεός για τον Ιωνάθαν ο ποιμένας του. Ενώ για τον Δαβίδ ομολόγησε ότι ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου, γι' αυτό δεν θα στερηθώ ουδενός. Και αν δεν είναι ο Κύριος ο ποιμήν μου, θα στερούμε στη ζωή μου. Όταν είναι ο Κύριος ο ποιμήν μου, και τι σημαίνει, αυτός με βγάζει, αυτός με βάζει, αυτός με οδηγεί σε ύδατα αναπαύσεως και σε βοσκές φλοερές, και αυτός ανορθώνει την ψυχή μου, και αυτός είναι μαζί μου, και αν περάσω και από κοιλάδα σκιά θανάτου, δεν θα φοβηθώ κακό, γιατί επειδή είναι ο Κύριος σε μένα ο ποιμήν μου, δεν θα με αφήσει και δεν θα με εγκαταλείψει, όπως ο βοσκός δεν εγκαταλείπει το προβατάκι του. Αυτό θα πει καρδία κατά την καρδία του Θεού. Να ενδιαφέρεται τι αρέσει, τι θέλει και τι νομίζει ο Θεός για Αυτόν. Όχι για το έργο του Θεού, όχι για τους άλλους. Για μένα τι θέλει, τι αρέσει και τι νομίζει ο Θεός. Γιατί άλλες είναι οι βουλές του για μένα, άλλες είναι οι βουλές του για σένα, άλλες είναι οι βουλές του για τον άλλον. Είναι η βουλή του Θεού για σένα? Αυτό είναι το ερώτημα. Τι είναι το σχέδιο του Θεού για μένα? Πού έχει προσδιορίσει ο Θεός την ευλογία? Στη Μυσία, στην Ασία, στη Βυθινία? Ποτέ δεν σκέφτηκε ο Απόστολος Παύλος, ο Σίλας και ο Τιμόθεος να πάνε στη Μακεδονία. Ήταν κάτι πολύ μακρινό, κάτι που δεν είχε περάσει από το μυαλό τους, κάτι που δεν είχαν σκεφτεί. Αλλά είχε σκεφτεί και προσδιορίσει ο Θεός εκεί για αυτούς την ευλογία. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι να πηγαίνεις εκεί που δεν έχει προετοιμάσει ο Θεός την ευλογία, ενώ υπάρχει το μέρος που ο Θεός έχει ετοιμάσει για σένα κάθε ευλογία. Πόσο σημαντικό είναι. Και λέει τώρα ο Απόστολος Παύλος, πέρναγαν από διάφορες πόλεις με ένα σκοπό, να πάνε στην Ασία, και έκαναν το θέλημα του Θεού. Παρέδιδαν και προσέτασαν να φυλάττονται τα εγκεκριμένα δόγματα των Αποστόλων και των Πρεσβυτέρων της Ιερουσαλήμ. Σωστά. Δηλαδή πιστεύω στον Χριστό, πιστεύω στο Λόγο Του. Ακολουθείς τον Χριστό? Διοικείσαι, οδηγείσαι από το Πνεύμα το Άγιο. Εκεί είναι το κρίσιμο σημείο. Γιατί τι λέει ο Λόγος του Θεού? Εάν ζώμεν κατά το Πνεύμα, εκείνο που έχει σημασία είναι να περιπατώμεν και κατά το Πνεύμα. Εγώ είμαι του Χριστού, και λοιπόν περπατάς με δάσκαλό σου το Χριστό και με καθοδηγητή το Χριστό. Διοικείσαι από το Πνεύμα το Άγιο. Τι σημαίνει ζώμεν και τι σημαίνει περπατώμεν? Ζώμεν κατά το Πνεύμα σημαίνει ελευθερωθήκαμε και ζούμε μέσα, ελευθερωθήκαμε από το Χριστό, από την αμαρτία. Ελευθερωθήκαμε με το Χριστό από τις αμαρτίες. Ελευθερωθήκαμε. Είμαστε ελεύθεροι. Αλλά τώρα που είμαστε ελεύθεροι, λέει ο Λόγος του Θεού, ελευθερωθέντες από τις αμαρτίες, δουλωθέντες εις τον Θεόν, τότε ο καρπός μας είναι εις αγιασμόν και το τέλος μας ζωή αιώνιο. Μας ελευθέρωσε ο Χριστός, μας αναγέννησε, μας βάφτισε με Πνεύμα Άγιο. Αλλά για να είναι ο καρπός μας εις αγιασμόν, πρέπει να είμαστε δούλοι Θεού. Τι σημαίνει δούλοι? Δεν κάνω ό,τι θέλω. Δεν κάνω ό,τι θέλουνε. Κάνω ό,τι θέλει ο Θεός για μένα. Και πού το ξέρω? Τον ρωτάω και μου το φανερώνει.
Αυτό σημαίνει περπατώμεν κατά το πνεύμα. Γιατί αν δεν περπατώμεν κατά το πνεύμα, τότε περπατώμεν κατά τη σάρκα. Και αν περπατώμεν κατά τη σάρκα, φανερά είναι τα έργα της σαρκός. Εάν δεν περπατώμεν κατά το πνεύμα, αυτό που έρχεται στη ζωή μας είναι τα έργα της σαρκός. Και είναι φανερά. Πορνεία, νυχία, καθαρσία, σέλγια, ειδωλολατρία, φαρμακεία, μαγείες δηλαδή, σαν το Σαούλ, έχθρες, έρηδες, ζηλοτυπίες, θυμοί, μάχες, διχοστασίες, αιρέσεις, φθόνη, φόνη, μέθε, ασωτίες και τα όμοια τούτων που υπράττονται σε αυτά δεν θα κληρονομήσουν τη βασιλεία των ουρανών. Και ποιοι είναι οι πράττοντες αυτά? Οι περιπατούντες κατά τη σάρκα. Οι περιπατούντες κατά το πνεύμα έχουν άλλα χαρακτηριστικά. Δεν είναι έργα, αλλά είναι καρπός του πνεύματος του Αγίου. Γιατί έχει καρπό ο χριστιανός πνεύματος Αγίου όταν περπατάει κατά το πνεύμα? Γιατί ο Θεός είναι μαζί του. Γιατί ο Θεός προπορεύεται. Γιατί πηγαίνει και που τον στέλνει ο Θεός. Γιατί δεν κάνει το του αρέσει, δεν κάνει ό,τι θέλει, δεν κάνει ό,τι νομίζει, αλλά μπροστά του βάζει τον ποιμένα του τον καλό. Και το αποτέλεσμα είναι η ζωή του ανθρώπου αυτού να είναι σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, από ευλογία σε ευλογία και από δόξα σε δόξα. Τόσο απλά και τόσο βεβαιωμένα. Γι' αυτό όταν αποφάσισαν να πάνε στη Μυσία, εμποδίστησαν υπό του Πνεύματος του Αγίου. Με ποιο τρόπο? Έχει τους τρόπους το Θεός. Και ο κυρίαρχος τρόπος είναι ο Λόγος του Θεού και η φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Δεν θα σου ρίξει σφαλιάρα ο Θεός για να μην πας. Εμείς σαν πατέρες μπορεί να το κάνουμε, αλλά δεν είναι το πρέπον. Αλλά τι θα κάνει? Θα σε συμβουλεύει, θα σε συνετίζει, θα σε διδάσκει την οδόν την οποία πρέπει να περπατήσει. Πώς? Μέσα σου, με το Λόγο του και το Πνεύμα το Άγιο. Και όταν βλέπεις ότι υπάρχει φιλονικία, φθόνος, ζήλια, κακία, έργα της σαρκός, γρήγορα να μετανοήσουμε, να ελευθερωθούμε από το φρόνημα της σάρκας, για να μπορεί ο Χριστός να είναι ο διδάσκαλός μας και ο καθηγητής μας. Μην αφήνουμε πίκρα στην καρδιά μας, μην αφήνουμε θυμό, αλαζονία, μην χάνουμε την πραότητά μας. Δεν θα μας βγει σε καλό. Είναι το σημείο με το οποίο ο Θεός μας φανερώνει το υπόλοιπο της ζωής μας. Συγχωρείς ή κρίνεις και κατακρίνεις και καταδικάζεις? Μακροθυμείς ή απομακρύνεσαι και αποχαρίζεις τον εαυτό σου? Εάν συγχωρείς, αν μακροθυμείς, τότε περπατάς κατά το πνεύμα. Αν όμως θυμώνεις, αγριεύεις, ονειδίζεις, περιφρονείς, κρίνεις, κατακρίνεις, τότε περπατάς κατά τη σάρκα και στη ζωή σου θα έρθουν τα έργα της σαρκός. Δεν γίνεται αλλιώς. Γιατί όταν περπατάμε κατά τη σάρκα, η σάρκα έχει έργα. Αν όμως μετανοήσουμε, επιστρέψουμε στο Θεό, ζητήσουμε το αίμα του Χριστού να μας καθαρίσει, εισέλθουμε στο ταμείο μας, τότε ο εν το κρυπτό αποκαλυπτόμενος πατέρας μας θα μας δείξει το δρόμο δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω, το δρόμο της ευλογίας. Και να θυμάμαστε, στενή είναι η πύλη που θα μας δείξει ο Θεός. Στενή είναι η πύλη και πού οδηγεί? Σε τεθλιμμένη οδό. Και πού καταλήγει? Στη ζωή την αιώνια. Γι' αυτό και ο Χριστός μας λέει, αγωνίζεστε να εισέλθετε δια της στενής πύλης. Και τι θα πει στενή? Δεν χωράει μέσα η προσωπικότητά σου, ο εγωισμός σου, η περηφάνεια σου, η γνώμη σου, το θέλος σου, η αρέσκειά σου. Δεν χωράνε μέσα. Πώς θα εισέλθεις και θα χωρέσεις? Με ψύχιον πνεύμα, πράον, με πραότητα και ταπείνωση στην καρδιά. Τότε μικραίνεις και χωράς. Αλλιώς φουσκώνεις, χοντρένεις και δεν χωράς να περάσεις. Και είναι τόσο εύκολο
να αδυνατήσουμε πνευματικά. Μόνο μετάνοια και ταπείνωση. Όχι εγώ Κύριε εσύ, όχι όπως νομίζω εγώ, όπως εσύ. Συγχώρεσέ με Χριστέ μου, ελέησέ με Βασιλιά μου. Δεν θέλω η καρδιά μου να χτυπάει άσχημα, θέλω να δοξάζει η καρδιά μου εσένα. Δεν θέλω το μυαλό μου να ζαλίζεται από διαλογισμούς. Γιατί να διαλογίζω με τόσα πράγματα άσχημα, αφού εσύ μπορείς να φυλάξεις δια του Ιησού Χριστού και την καρδιά μου και τους διαλογισμούς μου με την ειρήνη του Θεού. Πήγαινε μέσα στο ταμείο στην άρθη ειρήνη του Θεού και να βασιλεύει στην καρδιά σου ο Θεός της ειρήνης, να δεις τι όμορφα θα τα κάνει ο Θεός τα πράγματα. Εμποδίστηκαν ο Παύλος, ο Σίλας και ο Τιμόθεος και δεν επέμεναν, όχι θα κάνουμε αυτό που θέλουμε. Δεν το πάνε αυτό. Μην το πούμε ποτέ. Σε εμπόδισε ο Θεός. Άστον το Θεό να δεις που θα σε πάει. Για να σε εμποδίσει κάτι ξέρει. Σου μιλάει, σε ελέγχει. Όλους μας μιλάει και μας ελέγχει ο Θεός. Γιατί, για το καλό μας. Σου κλείνει τις πόρτες. Πότε θα σου ανοίξει θύρα νεογμένη που κανείς δεν μπορεί να την κλείσει? Όταν δεν κοιτάς τη μεγάλη δύναμη που έχεις, αλλά ομολογείς ότι έχεις μικρά δύναμη. Ασήμαντος, άθλιος, τιδανός. Δεν είμαι σπουδαίος. Τίποτα το καλό δεν έχω. Φιλάω το λόγο σου και δεν αρνούμε το όνομά σου. Τότε μια θύρα μπροστά που θα εισέρχεσαι και θα εξέρχεσαι στη δόξα του Θεού. Αν όμως σε μεγάλο, σπουδαίος, έχεις γνώμη, έχεις θέλημα, έχεις άποψη, δεν είσαι πρόβατο. Σε κατσίκι, το κατσίκι έχει άποψη και πάει όπου θέλει. Το πρόβατο πηγαίνει στα πόδια του ποιμένα του. Ακούει τη φωνή του και τη γνωρίζει. Ακολουθεί τον ποιμένα του. Και ο ποιμένας του είναι αυτός που θα τον οδηγήσει σε βοσκές χλωερές και σε ύδατα αναπαύσεως. Δεν υπάρχει άλλος. Αποφασίζουν τότε, λέει εντάξει, εντάξει Κύριε, στην Ασία δεν πάμε, να πάμε στη Βυθινία. Πάλι τους εμποδίζει ο Θεός. Εντάξει, εντάξει, να πάμε στη Μυσία. Πάλι τους εμποδίζει ο Θεός. Και πού τους έφερε? Στο αδιέξοδο ενός μικρού χωριού που λέγεται Τροάδα. Ποτέ δεν είχαν φανταστεί να πάνε απέναντι. Ποτέ δεν είχε περάσει από το μυαλό τους. Αλλά δεν έχει σημασία τι φανταζόμαστε. Σημασία έχει τι έχει ετοιμάσει ο Θεός. Και εκεί στο αδιέξοδο θάλασσα, χωριουδάκι, εδώ μας έφερε ο Θεός να μιλήσουμε. Εδώ μας έφερε ο Θεός. Σε ένα ψαροχώρι που είχε 10-15 οικογένειες και αν είχε ψαράδες. Και λέει η Γραφή, τη νύχτα, δηλαδή δεν βιαστήκανε, περιμένανε. Τι περιμένανε? Να τους πει ο Θεός τι θα κάνουν. Τη νύχτα εφάνει όραμα εις τον Παύλο ανήρ της Μακεδόν, ιστάμενος και παρακαλών τον Παύλο λέγον, διάβα εις τη Μακεδονία και βοήθησέ μας. Κοιτάξτε τι κάνει το Πνεύμα το Άγιο. Δεν λέει έλα και θα σε βοηθήσω. Και έτσι μιλάει ο Θεός. Ζητάει τη βοήθειά σου. Χριστέ μου, τι Θεός είναι αυτός? Δεν σου λέει έλα και βοήθα μας. Συγγνώμη, έλα και θα σε βοηθήσω. Αλλά λέει έλα να μας βοηθήσεις. Και όταν ακούς κάποιον να σου λέει έλα να με βοηθήσεις, να ξέρεις ότι δάκτυλος Θεού είναι. Όταν πηγαίνεις μόνος σου ή περιμένεις βοήθεια, τότε είναι δάκτυλος ανθρώπινος. Θα πάω εκεί και θα με βοηθήσουν. Θα πάω εκεί και θα βοηθήσω. Γιατί? Γιατί ο Θεός δεν θέλει μόνο ελευθερωμένους από την αμαρτία ανθρώπους, μεγάλους και σπουδαίους. Θέλει δουλωμένους εις τον Θεό για να κάνουν το θέλημα του Θεού, ώστε να τους αποστέλει ο Θεός όχι μόνο στον τόπο που έχει προετοιμάσει για ευλογία, αλλά και στον τόπο που έχει προετοιμάσει για καρποφορία.
Αυτή είναι η ευλογία του Θεού. Ο Θεός δεν μας ευλογεί για να είμαστε ευλογημένοι. Ο Θεός μας ευλογεί για να είμαστε καρποφόροι. Να έχουμε καρπό πολύ, καλό, ο καρπός μας να μένει. Αν δεν έχουμε μέχρι τώρα καρπό, σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Αν δεν έχουμε τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου, αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότητα, αγαθοσύνη, πραότητα, εγκράτεια, αν δεν τα έχουμε αυτά, κάτι δεν πάει καλά. Αν δεν έχουμε καρπό χιλέων ομολογούντων το όνομα του Χριστού, κάτι δεν πάει καλά. Αν ο καρπός μας δεν είναι εισαγιασμόν σώματος, ψυχής και πνεύματος, κάτι δεν πάει καλά. Κάτι κάνουμε λάθος και πρέπει να επιστρέψουμε να το διορθώσουμε. Καρπό ο Ιωνάθαν δεν είχε ποτέ, απόλαυση είχε, καρποφορία δεν είχε. Καλοπέραση είχε, καρποφορία δεν είχε. Τι προτίμησε, την καλοπέραση από την ταλαιπωρία της καρποφορίας? Εμείς τι προτιμάμε? Αυτό που προτιμάει ο Θεός. Ήθελα να προτιμάμε τη στενή και την τεθλιμμένη οδό, τη στενή πύλη και την τεθλιμμένη οδό. Όταν ξημέρωσε, κατάλαβε ο Παύλος, μας προσκαλεί ο Θεός στη Μακεδονία. Στη Μακεδονία, στη Μακεδονία. Τι δουλειά έχουμε εμείς στη Μακεδονία? Εκεί έχεις δουλειά. Εδώ δεν έχεις δουλειά. Εκεί έχεις δουλειά που σε πάει ο Θεός. Όπου σε πάει ο Θεός έχεις δουλειά. Όπου πηγαίνεις μόνος σου δεν έχεις δουλειά. Και πήγανε και φτάσανε μέχρι τους Φιλίππους. Μέχρι τους Φιλίππους που ήταν η μεγαλύτερη πόλη της Μακεδονίας, κυριαρχούμενη από τους Ρωμαίους. Και τώρα τι κάνουμε? Πέρασαν μέρες και έμαθαν ότι κάπου γίνεται προσευχή από Ιουδαίους, και πήγαν, και εκεί έγινε το πρώτο ραντεβού παρακυρίου, η Λιδία, η εμπορευμένη Πορφύρας. Ξέρεις τι θα πει ραντεβού παρακυρίου? Να έχει ετοιμάσει τη συνάντηση ο Θεός. Τι ωραίο που είναι. Εγώ να σας εξομολογηθώ, θέλω όλες μου συναντήσεις να είναι προετοιμασμένες από το Θεό. Σε όλα. Και στα πνευματικά και στα φυσικά. Θέλω να συναντάω, τώρα δεν δουλεύω, είμαι συνταξιούχος, για τα παιδιά μου να συναντάνε αυτούς που πρέπει να συναντήσουν για δουλειά. Να συναντήσουν αυτούς που πρέπει να παντρευτούν από τον Κύριο. Να συναντήσουν αυτούς που πρέπει να εργαστούν για τον Κύριο. Να τα έχει όλα έτοιμα ο Θεός. Και πώς φάνηκε ότι είναι έτοιμα τα πάντα? Γιατί διήνυξε ο Θεός την καρδιά της Λιδίας και με μεγάλη προσοχή άκουε τα λόγια του Παύλου. Και εδώ, αδερφοί αγαπητοί, να το τονίσουμε λιγάκι, σας παρακαλώ. Είναι πολύ σημαντικό να ανοίγει ο Θεός την καρδιά μας να ακούμε τα λόγια του Θεού. Και αυτό γίνεται είτε γιατί το θέλει ο Θεός, είτε γιατί το θέλουμε εμείς και το ζητάμε από το Θεό. Γι' αυτό πριν μπούμε στην εκκλησία, ας ετοιμάζουμε την καρδιά μας. Τι λέει ο Παύλος? Ετοίμη είναι η καρδία μου, Κύριε. Δηλαδή για να δεχθεί το λόγο σου. Έτοιμη είναι η καρδιά μου. Την ετοίμασα με μετάνοια. Εάν τώρα ο Θεός έχει ετοιμάσει την καρδιά σου να ακούς το λόγο του Θεού, προχώρα. Βρήκες την πηγή των ζώντων υδάτων. Βρήκες το μονοπάτι της ευλογίας. Βρήκες το δρόμο σου. Και όταν άκουσε, αμέσως έγινε το αποτέλεσμα. Άλλαξε η καρδιά της. Ενώ ήταν πιστή Ιουδαία, έγινε πιστή Χριστιανή. Άλλαξε η καρδιά της. Πόση ώρα μίλαγε ο Παύλος? 5 λεπτά, 10 λεπτά, 1/4, μισή ώρα, 1 ώρα? Πόσο μίλαγε? Αυτός όμως ο χρόνος, ο ελάχιστος. Επειδή ο Θεός έδινε στον Παύλο και άνοιγε την καρδιά της Λιδίας,
μεταμόρφωσε τη Λυδία από Ιουδαία πιστή σε χριστιανή πιστή. Και ποιο είναι το χαρακτηριστικό του πιστού χριστιανού? Η ταπείνωση. Αν με κρίνετε άξιοι, εγώ δεν κρίνω τον εαυτό μου άξιο, αλλά αν με κρίνετε εσείς αξία, ελάτε στο σπίτι μου να σας φιλοξενήσω. Άνοιξε η καρδιά της, άνοιξε το σπίτι της, άνοιξε η ψυχή της, άνοιξε το πνεύμα της. Όλα άνοιξαν. Και εκεί πήγε ο Απόστολος Παύλος. Γιατί? Γιατί είχε ετοιμάσει το σπίτι της Λυδίας. Αν πήγαινε στην Έφεσο ή στη Μυσία, τίποτα έτοιμο δεν ήταν. Δεν είχε ετοιμαστεί το έργο του Θεού. Πότε ήταν έτοιμο? Πολύ αργότερα. Τώρα τι κάνει ο Θεός στην Έφεσο, στην περιοχή της Ασίας? Τώρα έχει βάλει τον Απολό Ζέων κάτω το πνεύμα, που δεν γνώριζε το βάφτισμα εν πνεύματι Αγίο, δεν είχε βαφτιστεί με πνεύμα Άγιο, αλλά ήταν πιστός και κήρυτε. Και σώθηκαν 12 μαθητές του Απολό του Χριστού. Και αφού τους ετοίμασε ο Θεός και ολοκλήρωσε το έργο του στην Ελλάδα, λέει στον Παύλο, τώρα πήγαινε στην Έφεσο, εκεί τα έχω όλα έτοιμα να ακούσουν όλοι το λόγο του Κυρίου. Βλέπετε, αδελφοί αγαπητοί, πόσο σημαντικό είναι να είναι καθηγητής σου ο Χριστός. Όχι μόνο δάσκαλος και καθηγητής σου. Γιατί όταν σε οδηγεί ο Χριστός, σε οδηγεί εκεί που έχει ετοιμασμένη την ευλογία του. Αν οδηγείσαι από τη σάρκα σου, θα πας εκεί που δεν υπάρχει ευλογία του Θεού και θα αντιμετωπίσεις τα έργα της σαρκός, τα δικά σου και τον άλλο. Και θα μπλέξεις. Και δεν θα είναι ο καρπός σου αγιασμών. Γιατί δεν είσαι δουλωθής εις τον Θεό. Αλλά είχε και άλλα ετοιμασμένα ο Θεός. Μία δαιμονισμένη. Για σκέψου. Μαντευωμένη. Πνεύμα πυθίας. Έδινε πολλά λεφτά στα αφεντικά της. Δούλη του διαβόλου και των ανθρώπων. Όχι, αδερφέ μου, να είσαι δούλος των ανθρώπων. Όχι να είμαστε δούλοι του κόσμου τούτου. Αφού υπάρχει ο παντοδύναμος Θεός που σε ελευθερώνει και σε δουλώνει, και όταν σε δουλώνει σε ελευθερώνει, και όταν σε ελευθερώνει σε δουλώνει, και είσαι και ελεύθερος και δούλος και ευλογημένος. Γιατί να χάσουμε αυτή την ευκαιρία? Και πέρναγε μπροστά από αυτούς και τι έλεγε? Τι επέτρεπε ο Θεός να λέει το δαιμόνιο? Να συστήνει τον Παύλο για να πλανήσει δυνατόν και τους εκλεκτούς. Δηλαδή δεν χρειαζόμαστε ευαγγελισμό από το διάβολο. Δεν χρειαζόμαστε συμμαρτυρία του διαβόλου. Ζημιά θα κάνει. Είδες τι είπε και ο μπάρμπας σου. Είδες τι είπε και ο βουλευτής. Είδες, πάρε συμμαρτυρία του διαβόλου θέλουμε. Εμείς θέλουμε συμμαρτυρία του Πνεύματος του Αγίου. Να δούμε τι είπε ο μπάρμπας μου και τι είπε ο βουλευτής και τι είπε ο, συγχωρέστε με, ο πατέρας μου και η μητέρα μου και ο θείος μου και η θεία μου. Μα είναι τόσο καλοί άνθρωποι. Βρε, ο Χριστός είναι η πηγή της ευλογίας. Ο δοτήρ παντός αγαθού είναι ο Χριστός. Βεβαίως θα τους αγαπάμε για να τους υπηρετούμε. Αλλά το Χριστό θέλουμε και να μας διδάσκει και να μας καθοδηγεί. Αμήν, αδερφοί. Κύριε μου, τι άλλο να θέλουμε? Αυτή είναι δούλη του Θεού του υψίστου και κηρύττουνε σε εμάς οδόν σωτηρίας. Και επειδή το έκανε πολλές μέρες, δεν πέρασε μια μέρα, πέρασαν μέρες. Ο Παύλος βαρυνθείς, μα θα έχουμε και αυτή τώρα να μας συστήνει. Σε ποιο να μας συστήσει? Όχι για την κοπέλα, για το πνεύμα μέσα στην κοπέλα. Και αυτό είναι το κρίσιμο σημείο. Μην πιστεύετε εις παν πνεύμα, λέει ο Ιωάννης ο Απόστολος. Δοκιμάζετε τα πνεύματα. Και επιτίμησε το δαιμόνιο, ελευθερώθηκε και την έσωσε ο Χριστός. Καλά, ο Χριστός δεν μπορούσε να του πει του Παύλου, μη την ελευθερώνεις γιατί θα ξεσηκωθούν όλοι εναντίον σου. Αντιθέτως του είπε, ελευθέρωσέ τη, θα ξεσηκωθούν όλοι εναντίον σου, γιατί έχω ένα δεσμοφύλακα
τον έχω έτοιμο να πιστέψει. Γι' αυτό θα γίνει και πρεσβύτερος και διάκονος, θα γίνει εργάτης μες στην Εκκλησία. Γιατί μετά από 5-10 χρόνια στέλνει την επιστολή του προς Φιλιππισίους ο Παύλος, προς πρεσβυτέρους, επισκόπους, διακόνους. Μεγάλη Εκκλησία, ωραία Εκκλησία. Ξεσηκώνονται οι κύριοι της κοπέλας και αρχίζουν να βρίζουν τον Παύλο. Μαζεύτηκαν και οι χωροφύλακες της εποχής εκείνης, τον δίνουν και τους μαστιγώνουν, τους ραβδίζουν. Και μετά από πολλούς ραβδισμούς δεν πήγαινε τώρα και στη φυλακή. Μα εκεί ήταν προσδιορισμένο από το Θεό για τον Παύλο και τον Σίλα, η φυλακή. Γιατί στη φυλακή θα δοξαστεί ο Χριστός. Δεν παραπονιόνται. Πω που καταντήσαμε. Δεν είπε ο Σίλας, τι θέλες και ανακατεύτηκες με αυτήν Παύλο. Κοίτα που καταντήσαμε. Αλλά ξέρανε ότι όλα είναι το σχέδιο του Θεού. Και είναι πολύ σημαντικό, αδερφοί μου, να ξέρουμε στη ζωή μας ότι σχεδιάζει ο Θεός τα πάντα. Γιατί τα σχεδιάζει. Εμείς θα τα περπατήσουμε ή θα γανακτήσουμε. Ή θα παραπονεθούμε ή θα γκρινιάξουμε. Τα σχεδιάζει. Τα σχεδιάζει. Τα σχεδιάζει. Έχει το σχέδιο για τη συνέχεια της ημέρας. Έχει το σχέδιο για την αυριανή ημέρα. Το πρόβλημα είναι εμείς θα περπατήσουμε στα ίχνη του Χριστού για να απολαύσουμε τις βουλές του Θεού, τις αγαθές. Δεν θα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Και θα απολαύσουμε τα έργα της σαρκός μας. Τα αποτελέσματα της σάρκας μας. Και εκείνη τη νύχτα, τα μεσάνυχτα, ενώ ο Παύλος και ο Σίλας ευχαριστημένοι δόξαζαν το Θεό, ο Θεός τους είχε μια ωραία έκπληξη. Και εδώ θέλω να το τονίσω ότι ο Θεός μας είναι Θεός εκπλήξεων. Το πόσες εκπλήξεις μου έχει κάνει στη ζωή μου δεν μπορείτε να φανταστείτε. Είναι Θεός εκπλήξεων. Και ενώ δοξάζαν αλυσοδεμένοι και ο δεσμοφύλακας κοιμότανε και οι φύλακες ήταν δίπλα, γίνεται ένας σεισμός μεγάλος και ιδιαίτερος. Και από και αυτό, στη ζωή σου θα κάνει πολλούς σεισμούς ο Χριστός, σεισμούς ευλογίας. Πρόσεξε πώς θα τους εκμεταλλευτείς. Μην το βάλεις στα πόδια όταν σε ελευθερώσει ο Χριστός, για τους ελευθέρωσε ο Χριστός. Πάνε τα δεσμά, πάνε όλα, ανοίξαν οι πόρτες, ιδιαίτερος, ειδικός σεισμός ελευθερίας. Τον είδε και ο δεσμοφύλακας, νόμιζε ότι είχαν φύγει. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό. Δεν φεύγουνε. Περιμένουν να δούνε το έργο του Θεού πως θα εξελιχθεί. Να το πω λίγο λαϊκά. Δεν την κοπανάμε. Αλλά με υπομονή περιμένουμε να δούμε ο Χριστός τι θα κάνει. Καλές βουλές βουλεύεται ο Χριστός. Καλό έργο έχει. Μη φύγεις από τον Χριστό. Σε ελευθέρωσε, μη φύγεις. Περίμενε και θα δεις τι θα κάνει. Και ξαφνικά βλέπουν το δεσμοφύλακα έτοιμο να αυτοκτονήσει. Γιατί νόμιζε ότι είχαν φύγει. Δεν ήξερε ότι οι χριστιανοί δεν φεύγουν. Ό,τι και να γίνει. Δεν φεύγουμε από τον Χριστό. Φεύγουμε, αδερφοί. Δεν φεύγουμε από τον Λόγο του Θεού. Δεν φεύγουμε από την Εκκλησία. Δεν την κοπανάμε. Περιμένουμε να δούμε το καλό έργο που έχει ετοιμάσει ο Θεός. Συγχωρέστε με για τη λέξη κοπανάμε. Αλλά σημαίνει ότι το βάζουμε στα πόδια. Δεν μας έδωσε πνεύμα δειλίας για να φοβούμεθα πάλι. Μας έδωσε πνεύμα δυνάμεως, αλλά και αγάπης και σοφρονισμού. Μας έδωσε πνεύμα Άγιο ο Θεός. Και του λένε μη σκοτώνεσαι. Εδώ είμαστε, δεν φύγαμε. Του είχαν πει τα αφεντικά του και αφεντικά. Είχε κυρίους ανθρώπους. Δες τους καλά μη φύγουνε. Τότε αν τους έλεγε. Έγινε σεισμός και φύγανε. Μη σκοτώνεις τον εαυτό σου. Δεν φύγαμε, εδώ είμαστε. Και εκεί τάχασε. Δεν τάχασε από το σεισμό. Τάχασε από τη συμπεριφορά του Παύλου και του Σίλα. Και προσέξτε και κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν ήταν ο Τιμόθεος μαζί, ήταν μικρούλης. Και δεν άντεχε το βάρος της φυλακής. Ο Θεός σου δίνει ό,τι αντέχεις. Ο Σίλας και ο Παύλος αντέχουν και τη ξύλο και τη φυλακή αντέχανε. Τι πω, θες να μικρούλης ήταν, νεαρούλης ήταν.
Αλλά σε λίγο θα αντέξει και αυτός, αλλά ακόμη είναι νέος, δεν αντέχει πολλά. Και εγώ θέλω να είμαι παιδί, να μην αντέχω πολλά. Ο Θεός θα μας βοηθήσει. Αλληλούια. Και τους λέει, τους ρωτάει, τι να κάνουμε? Τι να κάνω, Κύριοι, τι να κάνω? Ο δεσμοφύλακας. Και ο Παύλος έχει λόγο Θεού. Πίστευσον εις τον Κύριον Ιησούν και θα σωθείς και εσύ και ο οίκος σου. Και αυτό είναι λόγος Θεού που δεν αλλοιούται. Πίστευσε στον Κύριο Ιησού και χάρινε σου θα σωθείς εσύ και ο οίκος σου. Και πράγματι εκείνη την μέρα βαφτίστηκαν όλοι από το σπίτι του δεσμοφύλακα. Τους βάφτισε όλους ο Παύλος. Όλους, όλους. Γιατί όλοι μετανοήσανε, όλοι προσευχηθήκανε, όλοι αναγεννηθήκανε. Και το σπίτι του δεσμοφύλακα έγινε σπίτι Θεού. Και ο Κύριος του δεσμοφύλακα δεν είναι τώρα τα αφεντικά του, αλλά είναι ο Ιησούς Χριστός. Φάγαν όλοι μαζί και την άλλη μέρα στέλνουν οι στρατηγοί και λένε ελευθέρωσέ τους. Λέει, όχι, λέει ο Παύλος, εμείς είμαστε Ρωμαίοι πολίτες. Ό,τι θέλει κάνει ο Θεός. Τον είχε προετοιμάσει Ρωμαίο πολίτη για να μπορεί να κάνει το έργο του. Και εμείς είμαστε ουρανοπολίτες. Αμήν. Ουρανοπολίτες. Και τον παρακαλέσανε. Έφυγε. Πήγε στη Θεσσαλονίκη, πήγε στη Βέρεια, πήγε στην Αθήνα, πήγε στην Κόρινθο. Γύρισε όλη την Ελλάδα. Και όταν άρχισε το πλήρωμα του χρόνου, ξαναπήγε εκεί που είχε ξεκινήσει, στη Μυσία, στην Ασία, στη Βυθινία, στην Έφεσο, και όλη η Ασία άκουσε τον Λόγο του Θεού, γιατί ο Θεός συμμαρτυρούσε στον Παύλο με σημεία τεράστια και μεγαλεία. Αδερφοί αγαπητοί, ένας είναι ο δρόμος, ο Χριστός. Ο δρόμος ο δικός μου και ο δρόμος ο δικός σου είναι ένας, ο Χριστός μόνο, που ο δρόμος ο δικός μου δεν είναι ο δρόμος ο δικός σου. Έχουμε τον ίδιο Κύριο που μας οδηγεί σε άλλους δρόμους, σε άλλα μονοπάτια, εκεί που έχει προσδιορισμένη ο Θεός την ευλογία Του για τον κάθε έναν από εμάς. Εμείς να μείνουμε, δεν φύγουμε, να μείνουμε στη διδασκαλία του Χριστού, στην οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, για να απολαύσουμε τον καρπό μας σε αγιασμόν εδώ και το τέλος μας ζωή αιώνιος. Αμήν. Και όποιος είναι για βάφτισμα